Λοιπόν, κορίτσια, ο Θεόδωρος ο Τσούκλος είναι εδώ δίπλα μου, είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Θα μου επιτρέψετε πάντως, παρότι θεωρώ ότι η κουβέντα έχει ανάψει, να πάμε εκεί που ανάψει φωτιά πριν από λίγο, να πάμε στην Κέρκυρα. Ναι. Είναι ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, τηλεφωνική γραμμή, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, ναι, κύριε καλησπέρα Δήμαρχε. Σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Περιμένουμε από εσάς ρεπορτάζ περισσότερο, ήταν ναι. Κύριε Λέση. Δυστυχώς στις 23 του μηνός και σήμερα στην ίδια γεωγραφική περιοχή αναπτύχθηκαν δύο φωτιές. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν άμεσος ο κίνδυνος, γιατί ήταν η κατοικημένη περιοχή. Όμως μετά την παρέμβαση της πολιτείας με κασκαντέρ και όλα αυτά, την πρώτη φορά οριοθέτηση, και πιστεύω και τώρα η φωτιά πηγαίνει προς πλήρη οριοθέτηση, ενώ είχε δοθεί εντολή για εκένωση δύο οικισμών. Θέλω να πιστεύω ότι σε λίγα λεπτά η φωτιά θα έχει οριοθετηθεί. Βοηθήστε μας, κύριε Λέση, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μας έλεγε ο Θάνος Σωτήρης στην αρχή της εκπομπής ότι σε δύο οικισμούς, το Παλαιοχώρι και το Νεοχώρι. Ακριβώς αυτό σας είπα και είχε δοθεί εντολή για εκένωση. Επειδή προσπαθούμε να καταλάβουμε το εξής. Η εντολή δόθηκε. Εκενώθηκαν τα χωριά ή... Ήταν να δείτε. Από τη στιγμή πριν έρθουν τα κασκαντέρ, έπρεπε άμεσα να εκενωθεί. Μόλις ήρθαν τα κασκαντέρ 4 και άρχισε να γίνεται... αντιλαμβάνεστε ότι άρχισε λοιπόν η φωτιά να οριοθετείται και να πηγαίνει σε καλό σημείο. Και δεν είμαστε στη δυσάρεστη θέση να οριοθετηθούν τα χωριά αυτά να εκενωθούν. Άρα, ναι, μεν η εντολή δόθηκε, αλλά με την επέμβαση από αέρος των πυροσβεστικών μέσων, από τα ενέργεια μέσα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά. Και έτσι δεν αυτό ήταν, αλλά δυστυχώς θα έχουμε, πιστεύω ότι μετά την καταγραφή των ζημιών θα υπάρχουν μικρές ζημιές σε ένα μικρό οικισμό, το Ρωμά, που πρέπει να το δούμε και πρέπει να στύψουμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορώ να σας πω επακριβώς τι ζημίες έχει υποστεί αυτός ο μικρός οικισμός. Επειδή μιλάτε σε παρελθόντα χρόνο, να θεωρήσουμε ότι η φωτιά έχει ολοκληρωθεί και τώρα μένει καταγραφή. Πηγαίνει προς οριοθέτηση. Πάντα κρατάω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να κατασβηστεί πλήρως πρέπει να είναι πλήρως επιφυλακτικός. Έχετε ανέμους ισχυρούς, κύριε Λέση, εκεί τώρα. Έχει, αλλά όχι τόσο ισχυρούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Και εγώ να είστε πάντα καλά. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά τελειώνει και ο Αύγουστος. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Πάντως υπάρχει άμεση κινητοποίηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στην εκπομπή, μιλώντας με δύο νέα παιδιά που πέρασαν σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Τα είδαμε, ναι, τα είδα και εγώ. Ναι. Ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Αυτό το χαμόγελο. Το θέμα, το μέλλον, ποιο θα είναι αυτών των παιδιών. Νομίζω ότι ο δεύτερος συνομιλητής μας, ο γιατρός, ναι, έχει περισσότερες πιθανότητες. Τώρα οι πτυχιούχοι των καθηγητικών σχολών, ξέρετε, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ανεργίας. Πάντως το διευκρίνησε ότι τα σχέδιά της είναι επιχειρηματικά περισσότερο, είναι ερευνητικά, δηλαδή με κάποιο μεταπτυχιακό. Δεν είχε στο μυαλό της κάτι αμυγός καθηγητικό. Ναι, μιλάμε για τους υπολείπους. Γιατί δεν περνάει μόνο ένα σημείο στην αγγλική φιλολογία. Προφανώς, γιατί γενικά οι καθηγητικές σχολές, ναι, οι καθηγητικές σχολές έχουν, είχαν πτώση, και πτώση. Είχαν και πτώση. Το μαθηματικό, αλλά το, όλα. Αλλά, και λόγω των θεμάτων, ξέρετε, και των βαθμών. Και των επιδόσεων. Και των επιδόσεων, αλλά και των αλλαγών που υπήρξαν, διότι υπήρξαν αλλαγές στα τμήματα. Αν ναι. Ο προηγούμενος υπουργός έκανε μεγάλες αλλαγές με την ουσιαστική κατάργηση των ΤΕΗ. Και την ανωτατικοποίηση των ΑΕΗ. Τα ΤΕΗ έγιναν ΑΕΗ. Ναι, είχαμε μεγάλες αλλαγές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι παραμένει το πρόβλημα της ανεργίας. Βέβαια. Τώρα ένα λεπτάκι. Επειδή το σχολιάζαμε και εμείς, πρέπει να πω ότι διάβασα και μερικές από τις σχολές που είχαν πάρα πολύ χαμηλές βάσεις. Σε πρώτη ανάγνωση, αν θέλετε και σε μια ρηχή ανάγνωση, διαβάζεις ότι τώρα ο άλλος πάει να γίνει φιλόλογος, ας πούμε, και γράψε 9. Ναι. Ή πάει να γίνει μαθηματικός και έχει γράψει 7, και μάλιστα στα μαθηματικά μπορεί να έχει γράψει και 4. Ας πούμε. Τι μαθηματικός θα γίνει. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Αυτό το κομμάτι της αξιολόγησης των βαθμών, ναι, μπορεί να γίνει αντικειμενικά ή έχει να κάνει με τα θέματα για τα οποία φέτος μας λέγανε τα παιδιά ήταν πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε, ανάλογα με τα θέματα είναι και οι βαθμοί. Κρατήστε το. Θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά αμέσως μετά τη διαφήμιση. Επιστροφή. Και το ερώτημα της ημέρας είναι αν οι βάσεις έπεσαν γιατί τα παιδιά σταμάτησαν να διαβάζουν, να γράφουν καλά ή επειδή ήταν, αν θέλετε, πολύ δύσκολα τα θέματα. Και εξάλλου, συγκρίνουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, ναι, ναι, κύριε Θεόδωρος Τσούκλος, ο πρόεδρος ΟΛΜΕ, των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, δηλαδή. Του δημοσίου. Του δημοσίου. Καλό που το λέμε και αυτό. Καλό. Είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα περί ιδιωτικών σχολείων τώρα κτλ. Αλλά η ερώτηση νομίζω ότι είναι ουσιαστική, γιατί πάντα κάνουμε μία σύγκριση. Λέμε το 19 τόσο, το 18 τόσο, φέτος πέσαν πάρα πολύ οι βάσεις
στα τρία πρώτα παιδεία, το τέταρτο. Έπεσαν αρκετά οι βάσεις. Είναι και θέμα επιλογών, ξέρετε, των παιδιών. Ίσως το άνοιγμα των σχολών που υπήρξε με την ανατακτικοποίηση των ΤΕΙ μπορεί να βοήθησε στην πτώση των βάσεων. Δεν τα προτείνεις αυτό θα έλεγα. Ήταν παντού χαμηλές και φιλοσοφικές ακόμα. Σας λέω όμως ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας των πτυχιούχων. Σήμερα που είχαμε διοικητικό συμβούλιο, υπάρχει η εξής πραγματικότητα. Ότι τα τελευταία 9 έτη έφυγαν 20.000 περίπου καθηγητές και καθηγήτριες και διορίστηκαν μόνο 2.000. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι έλλειμμα υπάρχει. Ναι. Και αυτό το έλλειμμα οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των ανέργων πτυχιούχων μας. Φάνηκε αυτό σε επιλογές των παιδιών, γιατί είδαμε οικονομικές σχολές, πληροφορικές και σχολές που παρέχουν σταθερότητα, ναι, όπως είναι το πυροσβεστικό, η αστυνομική, το λιμενικό, δύο σχολές καινούργιες να ανεβαίνουν. Εκεί θεωρούν ότι βρίσκουν γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Ενώ στις άλλες σχολές που ήταν πάντοτε παλιά περιζήτητες. Διότι όταν εγώ μπήκα φιλοσοφική σχολή, ξέρω ότι εφόσον τελειώσω, θα έχω εργασία. Ναι. Θέλω στο δημόσιο, θέλω στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα δεν θα έχεις εργασία. Περιμένουν, ειδικά είναι πτυχιούχοι, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουμε αναπληρωτές οι οποίοι εργάζονται από τον προηγούμενο αιώνα. Ναι. Έχουμε αναπληρωτές 60 ετών. Τώρα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, επειδή αναφερθήκατε και στα δικά μας χρόνια, πάνω κατά ίδια θα είναι. Παιδιά που γράφαν πάρα πολύ καλά, όχι τόσο καλά για να περάσουν σχολές. Της δικής μας, ναι, εποχής. Βλέπουν τώρα, ας πούμε, τα εφτάρια, τα οχτάρια, τα εννιάρια να περνάνε στα πανεπιστήμια. Ναι. Τι να υποθέσουν οι μπαμπάδες για τα παιδιά τους. Έχει ξεκινήσει... Ότι έπεσε το επίπεδο, ας πούμε, ή ότι... Ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το θέμα και η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει μια σκέψη για να βάλει τη βάση του 10. Αυτό έχει ξαναγίνει, ναι, όμως, το ανακοίνωσε το παρελθόν. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι γενικά η Νέα Δημοκρατία το είχε προτείνει και αυτό μέσα στο προεκλογικό της πρόγραμμα για την παιδεία. Από εκεί και πέρα... Ξέρετε, το ζήτημα είναι το 10, με τη λογική το 10 της αλφα βατότητας θεμάτων ή της μεγάλης δυσκολίας θεμάτων. Γιατί μπορείς να βάλεις δύο θέματα να γράψουν όλοι από 10 και πάνω και το τρίτο θέμα να είναι ο χάρος. Ακριβώς. Συγγνώμη για τη μεταφορά. Ναι. Αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή και εκεί ξεκινά το μεγάλο. Δηλαδή θα έχουμε χρονιές που τότε πρέπει να μπούμε στη λογική της πόσο δύσκολα θα είναι τα θέματα, της δυσκολίας των θεμάτων. Δηλαδή ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι αφού ζούμε σε ένα καθεστώς δημοκρατικό, ελεύθερο, φιλελεύθερο και ανοιχτής κοινωνίας, ότι καλό είναι να δίνονται οι αντίστοιχες ευκαιρίες. Αφού δίνονται οι αντίστοιχες ευκαιρίες, δεν μπορούμε να έχουμε 100 θέσεις και να πληρούμε μόνο τις 50. Σωστά. Μπήκαν, ναι, θα βγουν. Το μαθηματικό δεν είναι μια εύκολη σχολή. Πάντα ήταν δύσκολο το μαθηματικό, σχολή, ξέρετε. Όταν δηλαδή και τις παλιές εποχές. Ιδίως στο φυσικό μαθηματικό. Το φυσικό μαθηματικό που θυμάμαι. Ακριβώς. Ήταν πολύ δύσκολα τμήματα. Μα ένας μαθητής που έχει 7.000 μόρια είναι ένας κακός μαθητής. Καλά, βέβαια, δεν περνάνε σε τέτοιες σχολές φυσικό-μαθηματική. Φέτος είχαμε στα μαθηματικά. Ίσως σε κάποιο περιφερειακό, εννοείται. 9.700 και 7.500. Ναι. Μιλάμε τώρα για τμήματα βέβαια που είναι. Όχι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Έχετε δίκιο, αλλά. Ναι, εντάξει. Έχει σημασία. Διότι δεν προτιμώνται αυτά. Ξέρετε, εφόσον υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, πλέον οι γονείς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα παραμονής των παιδιών στην περιφέρεια. Με αποτέλεσμα όλοι να συνοθούνται σε επιλογές στις μεγάλες πόλεις. Στο μαθηματικό της Άμμου, έχει δίκιο η Βελίκα, είναι 7.501 τα μόρια. Στο μαθηματικό της Άμμου, ναι. Έτσι, είναι πάρα πολύ χαμηλό το οποίο, μαθηματικό. Το οποίο όμως βέβαια είναι πολύ καλό, πολύ καλό τμήμα. Δηλαδή ένα παιδί έχει γράψει τόσο χάλια και περνάει σε ένα πολύ καλό τμήμα. Το οποίο είναι πολύ καλό τμήμα και πολύ αξιόλογο τμήμα. Η ερώτηση όμως της Βελίκας νομίζω ότι είναι και όλα τα λεφτά που λένε. Δηλαδή, μπήκες. Ας πούμε για παράδειγμα στην περίπτωση που είχαμε όντως τα ανοιχτά πανεπιστήμια και έμπαινε όλος ο κόσμος. Και η Ολμία ακόμα με λέγεται ελεύθερη πρόσβαση. Στο εν τέλει, στο εγκατακλείδι. Το δύσκολο ποιο είναι. Το δύσκολο να βγεις. Θα έχουμε αιώνιους φοιτητές πάλι. Έχουμε αιώνιους φοιτητές με τη λογική αν το δεχτούμε αυτό το αναδόκιμο όρο, αλλά πάλι δεν μπορεί να κόβεις το μέλλον κάποιου. Προφανώς. Το δηλαδή δεν μπορεί να τον βάζεις σε καλούπια. Θα τελειώσει σε ένα χρόνο, σε τρία, σε πέντε. Δεν είναι να περνάει κάποιος, ας πούμε, στο μαθηματικό, μιας και πιάσαμε αυτό, με 7.000 μόρια. Δηλαδή θα γίνει αυτός ο άνθρωπος ένας καλός μαθηματικός όταν ήταν ένας κακός μαθητής. Θα διδάξει ένα παιδί μαθηματικά κάποιος που δεν έγραψε. Εάν τα θέματα βέβαια ήταν διαφορετικά, μπορεί να έχει 11.000 μόρια υποθετικά.
Και αυτό πάλι όμως. Αλλά έχουμε εδώ πέρα διασυνοριακής ανάπτυξης Δυτική Μακεδονία με 4.000 και κάτι. Ναι. Δηλαδή, λευκή σκόλη έδωσε. Δεν το προτιμούσαν. Εφόσον δεν προτιμάτε το τμήμα, πέφτουν. Αυτά που έκανε ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας με τις πράσινες σχολές. Μήπως είχαν κάποιο νόημα, δηλαδή αυτές οι σχολές που δεν προτιμά κανένας. Μήπως τελικά πρέπει να είναι ελεύθερες πρώτες να τελειώνουμε ή να τις καταργήσουμε, αν δεν έχουν νόημα. Εμείς είχαμε βάλει όμως το εξής θέμα. Ότι θεωρητικά το μαθηματικό του ΙΣΑΜΟΥ θα έβγαινε πράσινο και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κόκκινο. Και θα είχαμε δύο διαφορετικές καταστάσεις πτυχιούχων. Εδώ έχω μια ερώτηση. Γιατί καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα είχαμε. Είναι διαφορετικές καταστάσεις πτυχιούχων όμως. Γιατί εγώ ξαναλέω ότι αυτή η ερώτηση κατά τη γνώμη μου είναι πιο κομβική. Σημασία δεν έχει μόνο να μπεις. Μάλιστα, στην αρχή της εκπομπής αυτό είπα. Η επιτυχία δεν είναι αυτανάφλεξη. Εσύ πρέπει να βάλεις φωτιά στον εαυτό σου. Μπήκε στο πανεπιστήμιο. Τώρα από εδώ και πέρα είναι τα δύσκολα, από εδώ και πέρα είναι η μαγιά. Να το πω κι αλλιώς. Όπως έχει γίνει τώρα η κατάσταση, και σας μιλάω με μια μακρά διοικητική εμπειρία, έρχονται άνθρωποι που τα τυπικά τους προσόντα, έρχονται να πιάσουν δουλειά, που τα τυπικά τους προσόντα, οι διευθυντές που τους προσλαμβάνουν δεν τα έχουν. Υπάρχει δηλαδή τέτοια πληθώρα προσόντων, overqualified που λένε σε καλά ελληνικά. Έρχεται ο άλλος και έχει δύο γλώσσες, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει και δύο πανεπιστημιακά, και κολλάμε στο ποιος έχει ένα διδακτορικό, κάποιος μεταπτυχιακούς τίτλους. Και πάει λέγοντας. Το δύσκολο λοιπόν δεν είναι στο μπαίνω, είναι στο βγαίνω και πώς βγαίνω και από εκεί και πέρα τι κάνω. Κοίταξε, το ελληνικό πανεπιστήμιο, όλα τα τμήματα τα θεωρώ πολύ αξιόλογα. Και τα μαθηματικά τμήματα είναι και δύσκολα και όλα αξιόλογα. Και αδικούμε αναφερόμενοι σε κάποια που έχουν χαμηλές βάσεις. Απλά ξέρετε, είναι παράμετρος και η δυσκολία των θεμάτων, αλλά η μη επαγγελματική αποκατάσταση σε κάποια τμήματα και το βασικό ότι είναι περιφερειακά τμήματα και πάρα πολλοί από τις μεγάλες πόλεις και από μακρινές περιοχές δεν τα προτιμούν. Εδώ υπάρχει και μια ερώτηση, γιατί το πρωί που μιλήσαμε με εκπαιδευτικούς εξέφρασαν έναν φόβο. Ότι περνάω εγώ στο μαθηματικό της ΣΑΜΟΥ με 7.500 μόρια και παίρνω μια μεταγραφή στο μαθηματικό της Αθήνας, που είναι ουσιαστικά των 17.000 μορίων. Για να γίνει αυτή η μεταγραφή, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι σοβαροί κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι. Έχουν αυστηροποιηθεί τα κριτήρια, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Και τώρα έχουν αυστηροποιηθεί τα κριτήρια. Παλιότερα τα κριτήρια ήταν πολύ πιο ελαστικά. Τώρα περνούν από κεντρικό έλεγχο, ενώ παλιότερα αποφάσισαν οι γενικές συνελεύσεις των τμήματων, τα διοικητικά συμβούλια. Είναι ένας φόβος πάντως που εξέφρασαν. Τώρα οι τελευταίες πολιτικές ηγεσίες έχουν αυστηροποιήσει πάρα πολύ τα κριτήρια και οι μεταγραφές είναι πολύ δύσκολες. Και σκεφτείτε ότι αν υπάρχει μια μονογονεϊκή οικογένεια, ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, πολυτεκνή και τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Κύριε Τσούκλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Πολλά τα προβλήματα στην παιδεία, αλλά από την ΟΛΜΕ συγχαρητήρια στα παιδιά, καλή δύναμη. Και η ευχή μας, η τωρινή φουρνιά όσων μπήκαν, να βγουν και από τα πανεπιστήμια. Μαγάρι. Και να βρουν και καμιά δουλειά επίσης. Και να βρουν και πολλές. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.